Βάνδαλοι προκάλεσαν ζημιές στο δεύτερο νηπιαγωγείο Μαλίων, με τις εικόνες να είναι αποκαρδιωτικές. Δυστυχώς η σχολική, η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον πιο δυσάρεστο τρόπο. Μπαίνοντας στον σχολικό χώρο εδώ του νηπιαγωγείου, αντικρίσαμε μια πρωτόγνωρη εικόνα, έπιπλα αναποδογυρισμένα, ακαθαρσίες από τσίγαρα, γίνανε κάποιες μικροκλοπές. Σοκαριστική για μένα, απόλυτα σοκαριστική. Ανοίγοντας την πόρτα, η προϊσταμένη κυρία Μαρία Σπανού το πρωί, δεν πίστευα με αυτό που βλέπαμε. Ήταν όλος ο πυροσβεστήρας, μια κίτρινη πάχνη παντού. Εισέβαλαν στο χώρο από το παράθυρο, αναποδογύρισαν έπιπλα, προκάλεσαν ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου, αφαίρεσαν κλειδιά και άλλα αντικείμενα και αφού διασκέδασαν, άφησαν πίσω τους φθορές από τσίγαρα και καθαρσίες. Χτες το πρωί γίναμε μάρτυρες μιας πολύ άσχημη εικόνας στο δεύτερο νηπιαγωγείο Μαλίων, καθώς επαραβιάστη από παράθυρο, προφανώς το προηγούμενο βράδυ, έγιναν σημαντικές ασχημονίες μέσα στο κτίριο του νηπιαγωγείου, καθώς ανοίχτηκαν πυροσβεστήρες, έγιναν καταστροφές, έγιναν μικροκλοπές. Είχαν ανοίξει τις μοκέτες που τις είχαμε μαζέψει. Αυτό εδώ είναι το ολοήμερο τμήμα, που εδώ τα παιδιά χαλαρώνουν και κοιμούνται, είναι τα κρεβατάκια τους όπως βλέπετε, οι μοκέτες κτλ. Είχαν ανοίξει τις μοκέτες, είχαν ρίξει σοκολάτες, βρήκαμε από τσίγαρα, βρήκαμε πάρα πολλές ακαθαρσίες, βρήκαμε μέχρι και στην τραπεζαρία που τρώνε τα παιδιά, βρήκαμε μέχρι και μπουκάλι με ούρα. Κλάπηκαν και τα κλειδιά, γιατί η προϊσταμένη έχει δεύτερα κλειδιά για να δίνει στις συναδέλφους. Και χθες αναγκαστήκαμε και τρέχαμε να βρούμε κλειδαριές. Ναι, δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ για όλο αυτό. Ελπίζω να ο Δήμος να μην τα αφήσει έτσι και να προστατεύσει τα σχολεία μας. Κάτι σαν πάρτι φαινόταν, ναι, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά αναψυκτικά, κοκακόλες, ξέρω εγώ κάποια άλλα ποτά. Έγινε πάρτι εδώ, δηλαδή. Και όχι μόνο, δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να έχει γίνει εδώ μέσα. Οι πατημασιές από γυμνά πόδια, οι τουαλέτες ήταν τραγικοί, είχαν πάρει εξάδες με νερό, μου τα είχαν αφήσει, όλο ακαθαρσίες. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, το οποίο προβληματίζει την εκπαιδευτική κοινότητα και τον Δήμαρχο, καθώς πρόκειται για ανήλικα παιδιά, όπως φωτογραφίζουν τα πρώτα στοιχεία. Και ακόμα πολύ πιο άσχημο και μας προξενεί μέγιστη θλίψη, να υπάρχουν παιδιά και νεαρά άτομα τα οποία μπαίνουν στα σχολεία και προξενούν καταστροφές. Εκείνο που ζητάμε από τα ίδια τα παιδιά, αλλά και τους γονείς τους, είναι η καθοδήγηση, η συμβουλή στα παιδιά μας, ότι αυτή τη δημοτική περιουσία, ειδικά αυτή τη δημοτική περιουσία, δεν πρέπει να δείχνουμε την οργή μας πάνω της. Με στόχο την αποτροπή ανάλογων φαινομένων στο μέλλον, τονίζεται η ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων. Καταρχάς, θεωρούμε ότι η τοπική αρχή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να λάβει ουσιαστικά μέτρα προστασίας των σχολικών κτηρίων. Και πιστέψτε με, ακόμα και αν γίνει αυτό, θα πρέπει και οι γονείς και η τοπική κοινωνία και εμείς εκπαιδευτικοί να προβληματιστούμε για αυτό το φαινόμενο.